Σε ισχύ είναι τα νέα περιοριστικά μέτρα. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική παντού. Χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιοδήποτε άλλου προσώπου, σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, αλλά και στα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. Έτσι, ως τις 3 Ιανουαρίου, όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως εμβολιαστικής κατάστασης υποχρεούνται να φορούν μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων γυμναστηρίων, εστιατορίων και μπαρ, στα οποία θα επιτρέπεται να την αφαιρέσουν μόνο κατά την κατανάλωση τροφής ή ποτού. Γίνεται υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας, KN95, στα σούπερ μάρκετ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα και ακυρώνονται όσες έχουν προγραμματιστεί, ενώ από το μέτρο εξαιρούνται τα θεματικά πάρκα. Οι επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα, πέρα από το μοριακό τεστ 72 ωρών ή το rapid 24 ωρών, συστήνεται να επαναλαμβάνουν το τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την είσοδό τους στη χώρα. Παράλληλα, παραμένει ισχυρή η σύσταση για τεστ πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση, ιδίως για τους νέους, καθώς είναι αυξημένα τα κρούσματα σε μικρότερες ηλικίες. Τα παιδιά πάντως όλων των ηλικιών δεν πτωήθηκαν από τα νέα μέτρα και φρόντισαν να ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα φορώντας τις μάσκες τους και σκορπώντας χαρά σε όλους τους ανθρώπους που περπατούσαν στους δρόμους της πόλης.